Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του Swimbike στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καλησπέρα σε όλους. Στα λεπτά μετά τις 12, ζωντανή σύνδεση του swimbikerun.gr, του livecoverage.gr, από την παραλία Κατερίνης, με αυτό το πανέμορφο πραγματικά πλάνο από την παραλία Κατερίνης, από το Mediterranean Village Hotel and Spa και από τον, στο βάθος, τον όμορφο Όλυμπο, τον πανέμορφο Όλυμπο. Ένα μικρό πρόβλημα στον ήχο. Σε εξέλιξη το Open Water Swimming Almiraman 2022. Ένα Σαββατοκύριακο. Η πρώτη Κυριακή, μάλλον η δεύτερη Κυριακή κάθε Μαΐου, παραδοσιακά, εδώ και 8 χρόνια, το Almiraman λαμβάνει χώρα. Φέτος μετακόμισε λίγο πιο δυτικά, λίγο πιο ανατολικά μάλλον, στο Mediterranean Hotel Village Hotel and Spa. Είχαμε ένα μικρό πρόβλημα στη σύνδεσή μας στο Open Water Swimming, στο ξεκίνημα μάλλον του Open Water Swimming. Θα σας πω πολύ γρήγορα τα αποτελέσματα, μια και το χιλιάρι και το δημισάρι οι περισσότεροι αθλητές έχουν τελειώσει. Λοιπόν, στα 1000 μέτρα ο νικητής ήταν ο Αλέξης Οκάτσιος με χρόνο 16.03. Ο Αμπατζόγλου Κωνσταντίνος με 16-12, μερικά δευτερόλεπτα πιο πίσω. Ο Παναγιώτης Οκανάκης τρίτος με 16-15. Η Ευαγγελία Γιαλαματζή τέταρτη και πρώτη γυναίκα με 16-25. 16-33 χρόνος του πέμπτου στη γενική κατάταξη του Αντρέα του Τσιόκα. Η Βαλεντίνα Ιτήλιου στην έκτη θέση με 16-49. Ο Ηλίας Παπαλέξης 17-19 στην 7η θέση. Δεν έχουμε το όνομα του 8ου αθλητή που έχει τερματίσει με 18.01 σαν χρόνο. Και πάμε απευθείας στην 9η θέση, ο Σωτήρ Στόιτσεφ από τη Βουλγαρία. 18 Βούλγαροι αθλητές συμμετέχουν όλο αυτό το Σαββατοκύριακο στους αγώνες του Almiraman. Μιλάμε για το Almira Fast, το Almiraman αύριο το πρωί και βέβαια για το Open Water Swimming. Ο Σωτήρ Στόιτσεφ λοιπόν με 18-16 είναι στην 9η θέση, με τον συμπατριώτη του, τον Στόγιαν Καραστογιάνοφ, να είναι στη 10η θέση με χρόνο 18 λεπτά και 16 δευτερόλεπτα. Μερικά δευτερόλεπτα πιο πίσω στην 11η θέση ο Πετάρ Μπλαντένοφ, 18-21. Ο Μελαχρινάκης ο Ιωάννης, 18-40 στην 12η θέση. Ο Ιβάν Ατανάσοφ, 18-57 στη 13η θέση. Ο Λιούμπομιρ Σπασόφ με 19-09, στη 14η θέση και ο Ιβάν Μαυρόφ, 15ος με 19-28. Αυτοί οι αθλητές είναι οι 15 πρώτοι στο Open Water Swimming στο 1 χιλιόμετρο που έχουν επίδοση κάτω από 20 λεπτά. 20-02 χρόνος του Μπόρις Σαμπαρεύ, 16ος, και ο Βίκτορ Τάνκοφ, 20-15 στην 17η θέση. Με ελληνική παρουσία στην 18η θέση ο Χρυσοβαλάτης Καραγκούνης, 21-17. Πλάμεφ Μομτσίλοφ, 21-21 στην 19η θέση, και ο Αγγελακόπουλος ο Κωνσταντίνος, που αύριο συμμετέχει και στο Almiraman, 22-14. 21η θέση για την Κέλλη Τζαράν με 23-06 χρόνο. Ο Πέτκο Ντίλτσεφ, 23-09. Ο Βαλερί Ντοϊτσάνοφ, 23η θέση στην γενική κατάταξη με 23-32. Και η Ευαγγελινή Ζιάκα, 24-05, 24η στην γενική κατάταξη. Ο Δημήτρης Αδριώτης με 25-03 στην 25η θέση. Και οι τερματισμοί στο χιλιάρι ολοκληρώνονται με την Άντι Τζάνοβα στην 26η θέση, 26-01. Ο Τσόνης ο Διογέννης στην 27η θέση με 28-59. Ο Βάγγελος Ομορτίδης, 31-03 στην 28η θέση, και το χιλιάρι ολοκληρώθηκε με τον Γιώργη Μπογδάνοφ, 33-22. Αν δεν κάνω λάθος, δώστε μου ένα λεπτάκι να το επιβεβαιώσω. Ναι, κάτσε. Θα το βρούμε. Ωραία, τέλειο. Μπράβο, συγχαρητήρια. Φοβερός. 13 από τους 29. Είναι αθλητές από την Βουλγαρία στα 1000 μέτρα στο Open Water Swimming, το οποίο είχε μια μικρή καθυστέρηση γιατί από το πρωί είδαμε μόλις τώρα τον Πέτρο τον Παρθένη, που είναι ο race announcer του αγώνα,
και το απόγευμα στο Almira Fast και αύριο το πρωί στο Almira Man. Ο Πέτρος για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά παρουσιάζει το Almira Man, το Σαββατοκύριακο τον event. Να και ο Βαγγέλης ο Πόδας που έχει την ευθύνη της φωτογράφησης του αγώνα. European Sport Events στην χρονομέτρηση του αγώνα. Χορηγή μας, Φρικοντήλια. Με ιδιόκτητο στόλο ΔΕΛΤΑ ΧΙ δημόσιας χρήσης φορτηγών στην Θεσσαλονίκη και όποιος θέλει περισσότερες πληροφορίες στο frigodelia.gr μπορεί να απευθυνθεί. Για την τροφοδοσία, δίος φυσικό μεταλλικό νερό και βέβαια σήμερα στο Pasta Party στις 8 το βράδυ εδώ στο χώρο του Mediterranean Village Hotel and Spa. Τα μακαρόνια μέλισσα είναι η χορηγή του Pasta Party, γιατί είμαστε μακαρονάδες. Πάντα σε εξέλιξη το περιοδικό swimming. Είχαμε λοιπόν ένα μικρό θέμα στην έναρξη του αγώνα λόγω καιρικών συνθηκών. Από τις 9 η ώρα έχει δυναμώσει ο αέρας βορειοανατολικός με περίπου 4-5 μποφόρ η δύναμη των ανέμων. Οπότε είχαμε μια μικρή αναμονή μέχρι να ηρεμήσουν λίγο τα ρεύματα. Με τους αθλητές να ξεκινούν γύρω στα με περίπου 10 λεπτά, 15 λεπτά καθυστέρηση. Με τους αθλητές λοιπόν στα 1000 μέτρα να έχουν ολοκληρώσει το αγωνιστικό σκέλος και τους αθλητές των 2.500 μέτρων. Θα σας πω σε λίγο τα αποτελέσματα. Αυτή τη στιγμή στην εξέλιξη είναι οι αγώνες ανοιχτής κολύμβησης στα 5 χιλιόμετρα με πολύ δυνατές παρουσίες. Θυμίζω ότι ο περσινός νικητής των 5 χιλιόμετρων, μάλλον ο δεύτερος, συμμετέχει και φέτος, ο Ιβάν Γκράμπλεφ. Ο Παπανιωάννου Νικόλαος, ο περσινός νικητής, δεν είναι εδώ νομίζω σήμερα. Οι αγώνες λοιπόν των 5 χιλιόμετρων είναι σε εξέλιξη. Δεν έχει τερματίσει κάποιος αθλητής. Με αυτά τα όμορφα πλάνα εδώ από την γραμμή του, βλέπετε και από τα flyer και από τα banners εδώ πόσο ακόμα υπάρχει αέρας. Σε ένα πανέμορφο τοπίο στους πρόποδες του βουνού των Θεών, τον Όλυμπο. Με αυτή την καταπληκτική ενέργεια του Ολύμπου. Πάμε να δούμε, να σας πω μάλλον τα αποτελέσματα στα 2,5 χιλιόμετρα κολύμβησης ανοιχτής θαλάσσης. Να θυμίσουμε ότι το πρόγραμμα πάντα ξεκινάει παραδοσιακά το Σαββάτο με τους αγώνες του Open Water Swimming το πρωί και το Σαββάτο μεσημέρι έχουμε παραδοσιακά το Open Water, το Almira Fast. Εμείς θα συνηθούμε μετά γύρω στις 3 και 4 το μεσημέρι για να σας μεταδώσουμε τον αγώνα του Almira Fast. Και βέβαια ο μεγάλος αγώνας είναι αύριο το πρωί. Το Almira Man. Σε λίγο λοιπόν, θα σας πω και τα αποτελέσματα των 2,5 χιλιόμετρων. Κωνσταντίνε Παπα-Νικολάου, έχουμε το πρόγραμμα του διημέρου. Αυτό που είπαμε πιο πριν από λίγο. Ένας ακόμα τερματισμός. Λοιπόν, να και το πρόγραμμα αυτό που σας έλεγα πιο πριν. Το Σαββάτο το πρωί λοιπόν είναι το Almira Swim με αγώνες 2.500 μέτρων και 5.000 μέτρων με ώρα κίνησης παραδοσιακά 10:30. Όπως σας είπα και πριν, το Almira Fast, το ατομικό και το ομαδικό, έχουμε ώρα κίνησης στις 15:30, το Swim Bike Run και το livecoverage.gr θα συνδεθεί από τις 15:15. Θυμίζω ότι η απόσταση είναι 750 μέτρα κολύμπη, μια στροφή, δηλαδή ένα loop.
Το transition είναι ακριβώς έξω από το χώρο του Mediterranean Village Hotel and Spa και από εκεί οι αθλητές παίρνουν τα ποδήλατά τους 20 χιλιόμετρα διαδρομής, μια λούπα και μετά 5 χιλιόμετρα το οποίο φέτος το Almira Fast θα είναι δύο λούπες 1250 μέτρα στο ποδηλατόδρομο εδώ στο χώρο της παραλίας, αναστροφή και ξανά συμπληρώνουν οι αθλητές τα 2,5 χιλιόμετρα και μετά άλλα 2,5 χιλιόμετρα παραμένουν στο χώρο του ποδηλατόδρομου που παραλιακά όσους έχετε επισκεφτεί το μέρος καταλαβαίνετε για ποιο σημείο μιλάμε. Δεν μπαίνουν φέτος οι αθλητές του Almira Fast μέσα στο χωριό, στην παραλία Κατερίνης, εκεί στην εκκλησία. Αύριο η ημέρα συνεχίζεται βέβαια. Το απόγευμα έχουμε στις 18.00, 6 ώρα το απόγευμα, στις 8 το απόγευμα την τεχνική ενημέρωση και το pasta party που θα είναι στις 8.30 επίσης εδώ στο χώρο του ξενοδοχείου. Μια προσφορά της Μέλισσα, τα σημαντικά Μέλισσα, είναι η χορηγή στο pasta party όπως σας είπα πιο πριν. Χορηγεί στη μετάδοσή μας Φιγκοντήλια, 3PL, διανομές ψυχόμενων φορτίων και Zero. Βλέπουμε εδώ δύο αθλητές που συμμετείχαν στα 5 χιλιόμετρα και στα 2,5. Και πριν είδαμε και τον Πέτρο τον Παρθένη. Να σας πω λοιπόν τα αποτελέσματα στα 2,5 χιλιόμετρα. Πρώτος νικητής ο Γιάννης Οφωτίου με επίδοση 33-57. Ο Ευάγγελος Βουλγαρίδης 36-46 στη δεύτερη θέση. Ο Πόλης ο Καζακίδης με 36-46 επίσης στη τρίτη θέση, ίδιο χρόνο. Τέταρτη θέση και πρώτη γυναίκα η Λίνα Κριστίν Σινκ. Μια φίλη του αγώνα της περιοχής. Λατρεύει αυτό το μέρος, τα τελευταία 3 χρόνια συμμετέχει και αυτή και ο φίλος της σε όλους τους αγώνες, είτε Olympus X είτε Almiraman. Φέτος δοκίμασε στα 2,5 χιλιόμετρα όπως και πέρυσι και αύριο θα συμμετέχει για πρώτη φορά στο Almiraman, ένας αγώνας που έχει πολύ έντονο συναγωνισμό, θα τα πούμε αργότερα στην εξέλιξη της ημέρας. Σας έλεγα λοιπόν ότι η Λίνα Κριστίν ήταν τέταρτη και πρώτη γυναίκα με 38-06. Πέμπτη θέση η δικιά μας η Δανάη Λίνα η Μακρυδάκη, 38-06. Δεύτερη γυναίκα και πρώτη Ελληνίδα. Έκτη θέση για τον Μιλέν Τζανόφ, 42-28. Και ο Βασίλειος ο Μαλιγκούδης είναι στην 7η θέση με 45-06. Ο Δημήτρης Καλογερόπουλος 46-13 στην 8η θέση και ο Γιώργος Αβραάμ στην 9η θέση με 46-16. Λίγο πιο πίσω στη δεκάδα ο Θανάσης Λαμπρίδης με 46-30 και ο Στάνιμιρ Καραπένεφ στην 11η θέση από τη Βουλγαρία. 47 λεπτά ακριβώς ο χρόνος του Στάνιμιρ. Ο Αναστάσης Ωνάσιος με 48-31 στην 5η θέση. Ο Δημήτρης Πανταζής με 52-02 στην 13η θέση. Ο Κωνσταντίνος Ψαρούλης 14ος με 1 ώρα 07 λεπτά και 46 δευτερόλεπτα. Η Χριστίνα Σιδηροπούλου στην 15η θέση με 1 ώρα 11 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα. Η Δόμνα Ιεσιακίδου 16η με... Δεν έχουμε το χρόνο της, νομίζω είναι ακόμα σε εξέλιξη. Για να κάνουμε ένα refresh στη σελίδα των αποτελεσμάτων. Χαμόγελα με τους πρώτους αθλητές από το πεντάρι να βγαίνουν στο εκτός αγωνιστικού στίβου. Περιμένω να έχουμε τις πρώτες επιβεβαιωμένες πρώτα επιβεβαιωμένα αποτελέσματα και νομίζω έχουμε, ναι. Με τον Δημήτρη τον Μάλαμα να εμφανίζεται ως πρώτος νικητής με 1 ώρα 17 λεπτά και 22 δευτερόλεπτα.
Έχουμε δρόμο δηλαδή. Σήμερα ο αέρας, αν μη τι άλλο, δυσκόλεψε λίγο τις προσπάθειες των αθλητών στο πενεγότερο swimming. Αλλά πάντα με τη φύση δεν μπορεί κανείς να προβλέψει. Λέγαμε λοιπόν ότι στο Σαββατοκύριακο αυτό έχουμε πολλές δυνατές παρουσίες και έντονο συναγωνισμό και στο Almira Man και στο Almira Man και στο Almira Fast. Να πω ότι από τον περσινό Almira Man δεν θα είναι εδώ 4 αθλητές οι οποίοι περίπου στις 3,5 ώρα το μεσημέρι και μετά ξεκινάει η προσπάθειά τους στο Ironman World Championship του 2021 που γίνεται φέτος στην Γιούτα. Το οποίο εκεί, όπως είχαμε δει και την Πέμπτη απόγευμα στο live chat του Swim Bike Run, αγωνίζεται η Τζένι Μπουλμέτη, ο Σωτήρης ο Δέδες, ο Θοδωρής ο Καζής, η Πασχαλίνα Λιούτα, ο Γκρέγκορι Νίκ, ο Μάκης ο Γράψας, Γράψας, Μπουλμέτη, Λιούτα και Δέδες ήταν και πέρυσι στο Almira Man. Να δούμε και λίγο τον πίνακα ευκαιρίας δοθήσεις. Ποιοι Έλληνες είναι στη Γιούτα φέτος. Πρώτη φορά 8 Έλληνες συμμετέχουν σε παγκόσμιο πρωτάθλημα Ironman. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν οι 5 συμμετοχές του 2018 στην Κόνα. Σε λίγο θα έχουμε τον πίνακα λοιπόν. Α, όχι, θα το δούμε αργότερα, να μην χάσουμε αυτά τα πλάνα. Βλέπετε λοιπόν τον δυνατό άνεμο που συνεχίζει να υπάρχει στην παραλία Κατερίνης. Και κάπου εκεί είδατε και τον που διεύθυνε το Χαντζιάρα. Τεχνική υποστήριξη από τον Κωνσταντίνο και επιμέλεια παραγωγής Κωνσταντίνος Παπανικολάου. Θανάσης Κουτσογιάννης, η νέα προσήκη του Simbike Run και ο Πέτρος Παρθένης. Αγέροχος. Έλεγα λοιπόν ότι από αυτή τη μετάδοση, κάτι που είχαμε κατά νου και σε προηγούμενη μετάδοση που αναβλήθηκε λόγω του COVID, τον περασμένο Απριλίο θυμίζω ότι η ομάδα του Simbike Run και οι τρεις μας βιώσαμε αυτή την εμπειρία της πανδημίας, θύματα μάλλον της πανδημίας. Λοιπόν, από σήμερα νέα προσθήκη, Θανάσης Κουτσογιάννης, δεύτερη κάμερα εν κινήσει, action κάμερα. Θα το δούμε και τα πλάνα. Τώρα όμως είμαστε εδώ. Έχουμε λίγο ήχο από τον Πέτρο. Να μπορέσουμε να απολαύσουμε αύριο σε καλύτερες συνθήκες από ό,τι φαίνεται. Νομίζω όχι. Ένα φανταστικό αγώνα. Φέτος έχουμε πολύ καλό ανταγωνισμό. Έλεγα λοιπόν ότι... νέο αίμα. Είναι μια διαδρομή η οποία είναι αρκετά γρήγορη. Η ομάδα μας έχει δυναμώνεται στους αγώνες και τώρα έχουμε δύο κάμερες. Σφυροκοπεί τα πετάλια του και βλέπει πάντα το βουνό. Κάτι το οποίο τον εξυπηρετεί πάρα πολύ. Δεν συζητάμε για τον κολύμπι. Βλέπετε όλοι εδώ τη φανταστική παραλία που είμαστε. Και φυσικά στο τρέξιμο υπάρχουν πάρα πολλοί θεατές. Ακούσαμε και, και για λίγο δευτερόλεπτα τον Πέτρο τον Παρθένη με την χαρακτηριστική φωνή του. We swim Greece. Το απόγευμα λοιπόν και αύριο το πρωί θα δείτε, θα έχουμε πλάνα από δύο μηχανές εν κινήσει και στο Almira Man και στο Almira Fast. Θα πάρετε λοιπόν μια γεύση σήμερα το απόγευμα στη σπριντ απόσταση για να είμαστε πιο κοντά στους αθλητές και για να εξελίξουμε και άλλο περισσότερο την παραγωγή. Πάντα σε όταν η σύνδεση του livecoverage.gr και το swimbikerun.gr από την παραλία Κατερίνης και συγκεκριμένα από το Mediterranean Village Hotel and Spa, ένα όμορφο venue εδώ στην παραλία της Κατερίνης που κοσμεί πραγματικά εδώ το χώρο. Την καλημέρα σε όλους τους φίλους που στέλνουν τα μηνύματά τους. Καλημέρα και στον Νίκο Τομοσχή που θα τον έχουμε αργότερα κάποια στιγμή live. Ο Νικόλας ο οποίος είναι ίσως αστήρευτη πηγή ενέργειας, χορηγός θετικής ενέργειας στο ελληνικό τριάθλο. Θα δοκιμάσουμε τις σπεσιαλιτές του αργότερα και ίσως ο Νέαρ. Έχει γεμίσει το Instagram με κλικά stories από τις εμπνεύσεις του Νικόλα του Μουσχή. Τον ευχαριστούμε θερμά γι' αυτό. Την καλημέρα μας και την καλησπέρα μας μάλλον και στον Νικόλα τον Κατσίπη,
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκολα, για τα καλά σου λόγια και στον Ντάβιντε. Και στον Ντάβιντε τον Ξινομιλάκη. Λοιπόν, λέγαμε πριν τα ονόματα των αθλητών που βλέπαμε βέβαια από νιγότερο swimming, αλλά δεν είναι κακό να αναφέρουμε και μια ματιά στους Έλληνες που συμμετέχουν σήμερα στη Γιούτα, να σας ευχηθούμε και για μια ακόμη φορά καλή επιτυχία. Τους είδατε στο live chat του Swim Bike Run και του live coverage.gr την προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη Πέμπτη, μάλλον δύο μέρες πριν. Καζής Θεόδωρος, 1266, Gregory Nick, 846, ο Γιάννης Κουτσουράκης, 440, αυτά που, είναι τα, που βλέπετε και που σας διαβάζουν τα beep numbers. Σωτήρης Δέδες, 2637, Γεράσιμος Γράψας, 1471, Πασχαλίνα Λιούτα, 3356 και Ευγενία, ή αν θέλετε Τζένι Μπουλμέτη, 3232. Η Πασχαλίνα και η Τζένι Μπουλμέτη συμμετέχουν για δεύτερη φορά σε παγκόσμιο πρωτάθλημα Ironman. Και η Νάτια Σιτζανάκη με το 3680 στην πρώτη συμμετοχή στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, σε παγκόσμιο πρωτάθλημα Ironman. Την ίδια ώρα, αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, υπάρχουν και 7 Έλληνες που συμμετέχουν στη Μαγιόρκα, 2 στο Ironman Μαγιόρκα, ο Άρης Σταυριανός και ο Στέφανος ο Χαβιάρας και να τον Πέτρο που ακούσατε πιο πριν. Πέτρο, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα, καλημέρα σε όλους. Σ' ακούσαμε λίγο πριν μερικά δευτερόλεπτα στο live από την κάμερα του Πολυδεύκη. Όπως είπα πριν, Πέτρο, έχουμε δύο κάμερες φέτος, τον Πολυδεύκη, συνήθως ύποπτος, Χαντζιάρας και βέβαια η νέα μας προσθήκη, ο Θανάσης Κουτσογιάννης. Θα τους δούμε και τα απόγευμα και αύριο το πρωί. Πετράν, δύσκολο το κολύμπι σήμερα, απαιτητικό. Λαχτάρισε λίγο τους, να το πω έτσι, τους κολυμβητές. Βέβαια, όταν κάνεις open water swimming, είναι πάντοτε, είσαι πάντοτε προετοιμασμένος για το απρόοπτο, έτσι. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους καταρχήν. Εννοείται, το λες πάρα πολύ καλά. Ένα λεπτάκι, γιατί έχουμε κάποιες παρεμβολές. Τι παρεμβολές έχουμε? Όχι, δεν είναι αυτό, Γιάννη. Λοιπόν. Ακούγεσαι κανονικά? Ακούγεσαι κανονικά, Πέτρο, αν έχει κάποιο κινητό αθόρυβο, κάτι. Λοιπόν. Έχουμε κάποιο κινητό στην βελιά μας, πρέπει να το απομακρύνουμε. Λοιπόν. Πάμε, Πέτρο. Ακούγεσαι. Λοιπόν, καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλους, όλη την Ελλάδα, σε όσους παρακολουθείτε την 8η έκδοση του Almiraman. Είμαστε εδώ και βλέπουμε, αυτό θα το παρουσιάσω από εδώ, έχετε εικόνα όλοι. Έχουμε έναν αθλητή ακόμα που τερματίζει στα 5 χιλιόμετρα, είναι ο δεύτερος αθλητής. Προηγουμένως είδαμε τον Δημήτρη το Μάλαμα, με ένα 17-22. Από τις Σέρες, ο οποίος είχε ένα fan club έξω στην παραλία. Είναι εντυπωσιακό, Γιάννη, το πόσο ο κόσμος αγκαλιάζει αυτόν τον αγώνα. Η 8η έκδοση του Almiraman φέτος, τον Ιωτάνη Παπαδόπουλο και το επιτελείο του και όλους όσους στηρίζουν. Με θέα το βουνό των Θεών. Αχ, αυτό το βουνό. Αχ, δεν μπορώ. Το αναφέρω συνέχεια, ξέρεις, γιατί το έχω δίπλα στην πλάτη μου συνέχεια. Και, και ξεκινήσαμε αυτά τα πανοραμικά πλάνα το βουνό, Πέτρα, να πω έτσι, γιατί μας εμπνέει και εμάς το βουνό. Και είναι ωραίο πράγμα να βλέπεις έτσι στον οριζόντα αυτό το vibe που έχει. Το συζητάς, Γιάννη, δεν υπάρχει καλύτερη ντόπα, θα έλεγα, ειδικά για τους αυριανούς που θα κολυμπήσουν και θα ανέβουν στο ποδήλατό τους μετά και θα πηγαίνουν για αρκετά χιλιόμετρα παράλληλα. Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα. Μια ακόμα αθλήτρια, λοιπόν, βγαίνει από το νερό στα 5 χιλιόμετρα. Είναι η δεύτερη κοπέλα από ό,τι βλέπω, ναι, που τερματίζει. Μας έλεγε το πρωί εκτός αέρα η Λίνα, η Κριστίνη Σνίκ, η οποία είναι κάθε χρόνο εδώ τα τελευταία 3-4 χρόνια, ναι, από την Ελβετία, Γερμανίδα από την Ελβετία. Mm-hmm. Με το φίλο της συμμετείχε και στα 2,5 χιλιόμετρα, ότι πάντοτε είναι εδώ και θα είναι πάλι εδώ σε ένα μήνα για άλλο αγώνα εδώ που γίνεται στην περιοχή. Και βέβαια το Σεπτέμβριο στο Olympus X πάλι θα είναι εκεί. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι η Άννα Μπένιγκτον αυτή, αλλά να το πούμε μια επιφύλαξη. Δύο γυναίκες συμμετέχουν στο 5.000. Απαιτητική απόσταση. Βλέπετε και την, πώς να το πω, την κόπωση της
αθλητρία. Δεν το συζητάμε. Ήταν δύσκολες συνθήκες, Γιάννη, σήμερα για τους κολυμπητές. Ξέρεις, η εικόνα πολλές φορές κλέβει τώρα λίγο εδώ που βλέπω στην κάμερα. Δίπλα στο νερό φαίνεται τα κύματα είναι λίγο πιο έντονα, ειδικά για τους κολυμπητές. Το πρωί 9 η ώρα βέβαια ήταν πολύ πιο δύσκολες οι συνθήκες και γι' αυτό είχαμε μια δεκάλεπτη καθυστέρηση, 15 λεπτή στο να κολύμπει μέχρι να κοπάσει λίγο ο κυματισμός. Ήταν, αλλά ήταν χρήσιμο αυτό που έγινε. Καλή, σοφή η απόφαση του Γιώργου Παπαδόπουλου να πράξει έτσι όπως έπραξε, γιατί έπρεπε να υποχωρήσει λίγο καιρός και όντως υποχώρησε. Κι άλλος ένας τραυματισμός. Βλέπουμε στα 5 χιλιόμετρα. Για να κάνω και να αρχίσει. Είπες προηγουμένως για τις συνθήκες. Κοίταξε, το Open Water τα έχει αυτά. Αυτό είναι, αυτή είναι η θάλασσα. Αυτή είναι η μαγεία του αθλήματος αυτού. Αυτή είναι η αδρεναλίνη που σου βγάζει. Όλοι είμαστε μαθημένοι να κολυμπάμε στις πισίνες και να μην συνηθίζουμε, ξέρεις, εκτός σεζόν να δοκιμαζόμαστε στη θάλασσα. Εμείς που είμαστε κεχημενοί κολυμπητές με το γουσίν, φυσικά είμαστε λίγο πιο εξοικειωμένοι, αλλά όσοι δεν είναι εξοικειωμένοι, τους φαίνεται λίγο πιο δύσκολο, αλλά είναι ωραία συνθήκη, όπως και να το κάνουμε. Εντάξει, τώρα ρε Πέτρο, με συγχωρείς, άμα κολυμπάς 10 χιλιόμετρα και 5. Το στράβα σου έχει αναστανάξει. Το έχω πει και, και θα το ξαναπώ και το ξαναλέω, το ότι όσο βάζεις μπροστά σου την επίδοση, δυσκολεύεσαι να απολαύσεις. Εγώ μιλάω για την απόσταση χειμωνιάτικα τώρα, χωρίς το όλοι, τώρα 5 χιλιόμετρα και 10 που κάνεις τώρα. Αυτό είναι μια ξεχωριστή εκπομπή. Κάλεσε με να στα πω όλα αυτά, να σου πω για το πόσο είμαστε μαθημένοι στην Ελλάδα. Πίστεψέ με, στο γούσιμο έρχονται πάρα πολλοί ξένοι, οι οποίοι δεν πτωούνται από τις συνθήκες. Ξέρεις, έχεις κολυμπήσει σε αγώνες στο εξωτερικό και ξέρεις ποιες είναι οι συνθήκες, πόσο βουρκώδη είναι τα νερά, πόσο κρύα, πόσο οι συνθήκες εδώ στην Ελλάδα είναι. Τι βουρκώδη, κάτι κανάλια, αυτές προς το ρόθε εκεί. Εγώ θα επιμείνω με κολύμπη 365 μέρες το χρόνο. Το ξέρω κάποιες φορές είμαι υπερβολικός και ακούγομαι ίσως και γραφικός, αλλά να σου πω την αλήθεια, πιστεύω ότι μπορούμε να το κάνουμε. Συμφωνώ. Να διορθώσω πιο πριν, ήταν η Αυγή, η Βεργάδη που τερμάτισε δεύτερη με ένα 27-20 και όχι η Ελληνίδα ήταν. Ναι. Όχι η Άννα, η Μπένικτον που είχα την υποψία και ο αθλητής μου το 2-10 είναι ο Καραμούτσος Κωνσταντίνος που έχει τερματίσει. Σε λίγο θα δούμε και το. Οι αθλητές του Open Water Foran έχουν και το ειδωτογράφημα με το beep number. Ακριβώς. Ακριβώς λοιπόν ο Κωνσταντίνος ο Καραμούτσος είναι ο τέταρτος νικητής με ένα 28-41. Τρίτος είναι ο Απόστολος ο Καραλής με ένα 28-25. Αυτή είναι η τέσσερι πρώτη, ξαναλέω. Δημήτρης Μάλαμας, 1-27-22. Αυγή Βεράγδη, 1-27-20. 1-28-25 ο Απόστολος ο Καραλής. Και τέταρτος ο Κωνσταντίνος ο Καραμούτσος, που μόλις τώρα τον είδατε στις οθόνες σας, με 1-28-41. Και πολύ σύντομα έχουμε ένα ακόμα τερματισμό, δύο ακόμα τερματισμού στο πεντάρι. Η επιτυχία, η ικανοποίηση του αθλητή στο βάθος βέβαια, πανηγυρίζει. Και ναι. Πολύ καλά κάνει. Είναι πολύ όμορφο, είναι όμορφο και συγκλονιστικό να ξεπερνάς τα όρια σου. Αυτή σίγουρα είναι η Άννα Μπένικτον. Δεν χαμογελαστή. Άνετη. Δεν ξέρω να ακούγομαι. Προηγουμένως σου έδινα και κάποιες συμβουλές για το πώς να κινηθούν στη διαδρομή. Ξέρεις, κάποια χρήσιμα tips για το πώς μπορείς να κινηθείς σε κύμα. Να τα επαναλάβουμε, Πέτρο. Κοίτα, θα πω ότι βλέποντας αυτό το κύμα και όταν είδαμε την εκκίνηση που ξεκίνησε, μας την έδωσε ο Ιορδάνης Παπαδόπουλος. Διακόπω. Είδες το χαμόγελο της ικανοποίησης. Ακριβώς. Έλεγα λοιπόν ότι όταν έχεις μια διαδρομή όπως είναι αυτή που ήταν στο σχήμα ρόμβου, πρέπει να αξιοποιήσεις τις επιστροφές του νερού και να μπορέσεις να έρθεις στο θετικό κύμα και να πας πλάγια στο κόντρα και να αξιοποιήσεις τις σειριές σου με σκοπό να μπορέσεις να εξοικονομήσεις δύναμη στην πρώτη στροφή, ειδικά για τα 5 χιλιόμετρα. Επίσης, είναι σημαντικό αυτό που είπαμε, να προσπαθήσεις να κάνεις negative split, δηλαδή να μπορέσεις να κάνεις αργό το πρώτο κομμάτι της διαδρομής και να αρχίσεις να αυξάνεις αργότερα, γιατί ειδικά σε τέτοιες συνθήκες δεν ξέρεις πόση ώρα θα είσαι μέσα στο νερό. Η περιοχή εδώ πέρα γνωρίζουμε ότι έχει και ρεύματα, οπότε πρέπει να είναι κανείς καλά προετοιμασμένος. Σίγουρα κάποια ενυδάτωση, γιατί όπως είδαμε άργησε λίγο η εκκίνηση. Οπότε κάποιοι αθλητές, αν δεν ξέρω να παρατηρήσεις, είχαν βάλει ήδη τις στολές τους. Κάτι το οποίο δεν είναι και το καλύτερο σενάριο, όπως γνωρίζεις, γιατί έρχεται μια εφίδρωση παραπάνω, χάνεις κάποια ενέργεια. Σωστό. Άρα χρειάζεται να πάρεις κάποια υγρά. Ευτυχώς εδώ η Powerbar, η Ντόλε, η Φρικοντέλια και όλοι εδώ οι χορηγοί του αγώνα είναι εδώ. Μια κοπέλα με χαμόγελο φανταστικό τερματίζει. Μπράβο της. Και πολύ όμορφα φέτος ο αγώνας, Πέτρο. Έχει πανέμορφα σκουφάκια, έχει πανέμορφο γυλαίκο, έχει εκπληκτικά τισέρτ. Έχω πάθει πλάκα, θα ζητήσω ένα από τον Ιορδάνη. Ήδη έχω πάρει μια-δύο-τρεις μπλούζες. Κάτσε. Είσαι εκτός δεκάδα στην Ισαναμόνη. Έχω καμιά δεκαριά ονόματα. Αστείευεσαι. Δεν μπορεί. Θα πάρω, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα πάω να πάρω τώρα. Λοιπόν, πραγματικά τα δώρα του Almiraman είναι
κάθε χρόνο είναι συλλεκτικά. Είτε είναι handbag, είτε είναι backpack, είτε είναι. Πώς τα καταφέρνει και κάνει όλα αυτά τα τις απίθανες ιδέες που μένουν. Εκεί είναι, ξέρεις, τρέχουμε και κολυμπάμε σε διάφορα μέρη στην Ελλάδα και βλέπουμε ξαφνικά εκεί στο βάθος, στη μέση του πουθενά, ένα almiraswimm μπλουζάκι. Και άλλο ένα χαμογελάκι. Το έχω δει και Βραζιλία εγώ. Στην Βραζιλία, ε. Λοιπόν, η Άννα Μπένιγκτον ήταν με 1.30-58 και ο Αθανάσιος ο Ζλάτκος είναι ο έκτος με 1.31-36. Αν κάνουμε ρεφέρεις, νομίζω θα μάθουμε και το χρόνο του αθλητή που μόλις τερμάτισε, εφόσον πέρασε τον Τάπιτα. Ναι, και είναι ο Τσαπανίδης ο Χρήστος με 1.33-22. Λογικά τρεις αθλητές είναι ακόμα στο νερό. Οπότε σε πολύ λίγο θα έχουμε την ολοκλήρωση. Πέτρο, 8.30 ώρα έχουμε πάστα πάρτι από. Πάστα πάρτι από μέλισσα. Περιμένουμε. Γιατί είμαστε μακαρονάδες. Είμαστε μακαρονάδες, εννοείται, δεν το συζητάω. Δεν γίνεται να κάνεις τριάθλο και να κολυμπάς open water και να μην είσαι μακαρονάς. Απαγορεύεται. Έτσι. Αύριο το πρωί 7 η ώρα έχουμε έγερση. Επαναλαμβάνω, έγερση. Ακριβώς, ακριβώς. Έχουμε έγερση και θα είμαστε εδώ stand-by. Εγώ στα μικρόφωνα, εσύ στα μικρόφωνα. Όλο το κρου εδώ πέρα του live coverage και του swim bike run εδώ στις επάλξεις. Ο Πολυδεύκης, ο Κωνσταντίνος. Ο Θανάσης Κουτσογιάννης είναι μας προσδίκη, ακριβώς. Θέλω να κλείσω να πω κάτι. Ναι. Παρατήρησα φέτος ότι έβαλα λίγο το ποδαράκι και το χέρι στο νερό, θα μπορώ να βουτήξω μετά, αλλά είδα ότι η ποιότητα της θάλασσας φέτος είναι καλύτερη και είναι πολύ ενθαρρυντικό αυτό. Θυμάμαι πέρσι, μας είχαμε τσούχτες, μαδούρες. Είχαμε, ναι, όλη η Ελλάδα ήταν πέρσι στα κόκκινα. Ελπίζουμε φέτος να μην έχουμε τα ίδια φαινόμενα. Εγώ θα προτρέψω τον κόσμο που μου παρακολουθεί τώρα στο live coverage να δουν την εκπομπή του Σταύρου Θεοδωράκη, τους πρωταγωνιστές στο επόμενο επεισόδιο, όπου μιλάμε για τη θάλασσα. Συμμετέχω και εγώ με το WeSwim μέσα, λέγοντας, καταθέτοντας την εμπειρία μου για τις θάλασσες. Οπότε κλείνω με αυτό. Να έχουμε ένα πολύ ωραίο διήμερο, αλλά να είμαστε στις θάλασσες δίπλα, τις προστατεύουμε και να είμαστε όσο το δυνατόν περισσότερο, 365 μέρες το χρόνο, για να μπορέσουμε να έχουμε καθαρό περιβάλλον όπως αυτό που είδαμε σήμερα. Έφυγα πάνω να ψυχώσω τους υπόλοιπους αθλητές και πάμε για το Almira Fast το μεσημέρι. Πέτρο, σε ευχαριστούμε. Θα τα πούμε σε λιγάκι. Θα τα λέμε όλη μέρα. Θα τα λέμε όλη μέρα. Η μέρα είναι μακρινή και έχει βάθος και διάρκεια. Ευχαριστούμε για την παρέμβαση, Πέτρο Παρθένη. Ξανά στην παραλία ο Πέτρος. Τρεις αθλητές ακόμα στο νερό. Να δούμε αν έχουμε κάτι νεότερο. Ναι, τρεις είναι οι αθλητές που είναι ακόμα στο νερό. Ξαναλέω, χορηγή στην σημερινή μας μετάδοση, Φρικοντέλεια, το Last Mile Logistics στη Θεσσαλονίκη με ιδιόκτητο στόλο Δέλτα Χ, Zero Degrees και ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα 20 δευτερολέπτων. Πάλι μετά από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, ζωντανή σύνδεση πάντα στο Swim Bike Run Greece και στα όλα τα social media του Swim Bike Run, Facebook, YouTube, LinkedIn πλέον και Vimeo και φυσικά livecoverage.gr στο Live Now με τον Ιορδάνη Παπαδόπουλο πάνω κάτω, εκτός και επί τα αυτά. Σε εξέλιξη είναι οι τελευταίοι αθλητές που αναμένουμε να ολοκληρώσουν την προσπάθειά τους στα 5 χιλιόμετρα Open Water Swimming. Βλέπω δύο αθλητές ακόμα, τρεις, να είναι ακόμα μέσα στο νερό και σε πολύ λίγο θα ολοκληρωθεί και το Open Water Swimming. Να ξαναπούμε λίγο τους νικητές. Στο ένα χιλιόμετρο, Κάτιος Αλέξης, Αμπατζόγλου Κωνσταντίνος, Κανάκης Παναγιώτης. Τέταρτη, Γιαλαματζή Ευαγγελία. Πέμπτος, Ανδρέας Τσιόκας, Βαλεντίνα Τίλιου. Έκτη θέση, έβδομος, ο Ηλίας Παπαλέξης.
Στην 8η θέση δεν έχουμε το όνομα του τερματίσαντα. Ένατος, Σωτήρ Στόιτσεφ. Δέκατος, Στόγιαν Καραστογιάνοφ. Πετάρ Μπλαντέλοφ στην 10η θέση. Ιωάννης Μλεχρινάκης, 12ος. Ιβάν Ατανάσοφ, 13ος. Λιούμπομιρ Σπασόφ στη 14η θέση. 15ος, ο Ιβάν Μαυρόφ. 16ος, Μπόρις Σαράμπεφ. Βίκτορ Τανκόφ, 17ος. Καραγκούνης Χρυσοβαλάτης, 18ος. Πλάμεν Μομτσίλοφ, 19ος. Αγγελακόπουλος Κωνσταντίνος, 20η θέση. Κέλι Ζαράνη, 21η θέση. Πέτκο Ντίλτσεφ, 22ος. Βαλερί Ντοιτσίνοφ, 23ος. Η Ευαγγελινή Ζιάκα στην 24η θέση. Ο Δημήτρης Αδριώτης, 25ος. Η Άντι Τζάντνοβα, 26η θέση. Ο Διογέννης Οτσόνης στην 27η θέση. Ο Ευάγγελος Ομουρτίδης, 28ος. Και 29ος, ο Γεώργη Μπογκδάνοφ. Αυτοί ήταν οι νικητές λοιπόν στα 1000 μέτρα. Και πάμε με μια αναφορά στους 16 αθλητές που ολοκλήρωσαν στα 2,5 χιλιόμετρα. Φωτίου Ιωάννης, πρώτη θέση. Βουλγαρίτης Ευάγγελος, δεύτερος. Ο Πόλης ο Καζακίδης, τρίτος. Η Λίγνα Κρίστιν Σνίκ στην 4η θέση. Η Δανάη Ελίγνα Μακρυδάκη, 5η. Ο Μίλαν Τζανόφ, 6ος. Ο Βασίλειος ο Μαλιγκούδης στην 7η θέση. Ο Καλογερόπλος ο Δημήτριος στην 8η θέση. Ο Γιώργος Αβραάμ στην 9η. Αθανάσιος Λαμπρίδης, 10ος. Ο Στάνιμιρ Καραπένεφ στην 11η θέση. Ο Αναστάσιος Ωνάσιος στη 12η. Ο Δημήτρης Πανταζής, 13ος. Ο Ψαρούλης ο Κωνσταντίνος, 14ος. Η Χριστίνα Σιδηροπούλου, 15η θέση. Και στην 16η θέση, 15η ήταν η Χριστίνα Σιδηροπούλου, δεν έχουμε 16η αθλητρία, δεν ξεκίνησε ποτέ. Και στα 5 χιλιόμετρα, μέχρι τώρα, τι έχουμε. 8 αθλητές, 11 αθλητές συμμετείχαν, έχουμε 7 τερματισμούς μέχρι τώρα και 3 αθλητές στο νερό. Δημήτρης Μάλαμας, 1.17.22, η Αυγή Βεργάδη, 1.27.20, 1.28.25 ο Απόστολος ο Καραλής, 1.28.41 ο Κωνσταντίνος ο Καραμούτσος, Άννα Μπέντικτον, 1.30.58, ο Αθανάσιος ο Σλάτκος, 1.31.36, 1.33.12 ο χρόνος του Χρήστου Τσαπανίδη, και για να δούμε αν θα έχουμε και το χρόνο του αθλητή που μόλις τερμάτισε. Για να δούμε με ένα ευχές στη σελίδα αν θα έχουμε το τελικό χρόνο. Όχι, δεν έχουμε ακόμα. Αν μπορούσε ο Πολυδεύχης να μας έχει λίγο πλάνο από την δεξιά, να δούμε τον πιπ. Πρέπει να είναι ο Γιώργος Κουφάκης, κάνω λάθος, με το 226. Αν πρόλαβα να δω καλά το beep number. Με το κόκκινο χαλί να ήδη έχει στρωθεί στους διαδρόμους του Mediterranean Village Hotel and Spa για το Almira Fast, το οποίο θα λάβει περίπου σε λιγότερο από 3 ώρες εκκίνησης, στις 3:30. 90 αθλητές πάνω κάτω θα δοκιμάσουν φέτος το Almira Fast. Να και ο αθλητής με τον Boys. Ναι, ο Κωνσταντίνος Ευγενιάδης ήταν με το 5.23 με 1.40.34 ο 8ος τερματίσαντας. Και μένουν πλέον 2 αθλητές μες στο νερό. Σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα θα έχουμε και τον 9ο αθλητή. Πάντα ζωντανή σύνδεση livecoverage.gr, swimbycran.gr. Σε όλα τα social media του Swim by Kran, Facebook, YouTube, Live, Vimeo Live και βέβαια στο LinkedIn πλέον. Από τον περασμένο Απρίλιο, από το Race for Autism και Swim for Autism, είχαμε ζωντανές συνδέσεις και από την σελίδα του Swim by Kran στο LinkedIn. Χωρίς τον ηλιοαθλητής. Μία ώρα και 45 λεπτά Κωνσταντίνη Παπα-Νικολά χωρίς στολή τέτοια εποχή.
πραγματικός Iron Man. Δεκατρία λεπτά πριν από τη μία το μεσημέρι, πάντα από το... από την παραλία Κατερίνης στη ζωντανή μας σύνδεση, Γιάννης Κατοπόδης στο μικρόφωνο, Κωνσταντίνος Παπανικολάου στην παραγωγή και τεχνική επιμέλεια. Ένα μικρό διαφημιστικό με διάλειμμα και επανερχόμαστε. Στον Όλυμπο, όπου αμετασάλευτος των θεών κρατιέται ο θρόνος, κι πάνω βασιλεύει η γαλήνη ατέλειωτη και ολόλευκη η φεγγοβουλή των Λούζι. Οι θεοί δεν επέλεξαν τυχαία τον Όλυμπο, το μοναδικό βουνό της Ελλάδας που έχει αναγνωριστεί από την UNESCO ως διατηρηταίο οικοσύστημα και γι' αυτό και το πιο προστατευμένο. Διός, η προστασία είναι στη φύση του. Ξανά μαζί λοιπόν στη ζωντανή μας σύνδεση. Έλεγα λοιπόν ότι Γιάννης Κατοπόδης στο μικρόφωνο, Κωνσταντίνος Παπανικολάου στην τεχνική επιμέλεια της παραγωγής, της όλης παραγωγής και τα δύο άτομα στην action camera, Πολυδιεύθυνσης Χαντζιάρας και βέβαια η νέα μας προσθήκη Θανάση Κουτσογιάννης. Ο Πολυδιεύθυνσης είναι με την κάμερα στην αψίδα του τερματισμού, της εκκίνησης και του τερματισμού. Γιώργος Πορτέλης εκεί, European Sport Events. Ωραία, να κάνουμε ένα ρυθμιστό τότε στη σελίδα Κωνσταντίνου Παπανικολάου για να δούμε αποτελέσματα. Ο Γιώργος Κουφάκης λοιπόν είναι με 1.42.32. Και για να δούμε αν θα έχουμε και τις απονομές άμεσα, αλλιώς. Ο αέρας έχει κάπως υποχωρήσει. Η πρόβληψη, να πω για τον καιρό, στο Almira Fast θα είναι νοτιάς, ελαφρύς νοτιάς, αυτό που λένε εδώ η τοπική μπουκαδούρα. Αλλά όπως και να έχει, το κολύμπι στο σπριντ είναι 750 μέτρα. Όχι ότι είναι εύκολο, αλλά σε καμία προσπάθεια, σε καμία περίπτωση δεν έχει την... τις αποστάσεις που κολύψαν αθλητές τώρα στο open water swimming. Βέβαια, οι μεγάλες συγκινήσεις είναι αύριο το πρωί. 170 αθλητές στο Almiraman με σπουδές αναμετρήσεις. Μυρίζει μέρα για ρεκόρ αύριο. Να δούμε αν θα έχουμε ανακατατάξεις στους 10 καλύτερους χρονών των Ελλήνων στη μεσαία απόσταση. Αναμένεται επίσης και δυνατή μονομαχία στις γυναίκες. Θα τα πούμε το απόγευμα αυτό στο Almira Fast. Και βέβαια... θα μου επιτρέψετε την έκφραση για να πω ότι είναι επικές οι αναμετρήσεις στα age group, ειδικά εκεί στο 45-49 στους άντρες και στο 40-44 αναμένονται συγκλονιστικές μάχες για το ποιος θα κυριαρχήσει στα επιμέρους age groups και βέβαια στη γενική κατάταξη που και εκεί αναμένουν συγκλονιστικές μονομαχίες και όπως σας έλεγα πιο πριν, μυρίζει ρεκόρ αύριο ημέρα. Με το κόκκινο χαλί, συγγνώμη, να στρώνεται σιγά σιγά στο διάδρομο εδώ του Mediterranean Village Hotel and Spa για τους αθλητές που θα
για τους αθλητές που θα συμμετέχουν σε λιγότερο από περίπου 2,5 ώρες. Και εκεί έχουμε σπουδαίες αναμετρήσεις. Να πω ότι στο Swim Bike Run μπορείτε να δείτε όλες τις λίστες συμμετοχών. Και στο Almira Fast και στο Almira Man και στο Open Water Swimming, και πολύ σύντομα θα έχουμε και τα αποτελέσματα στο Open Water Swimming. Θα σας έχουμε πρώτο Θεός πριν το Fast. Ελπίζουμε να έχουμε προλάβει να ρηπορτάρουμε τα αποτελέσματα στη σελίδα μας στο swimbikerun.gr. Περιμένοντας να δούμε για τις απονομές με αυτό το όμορφο πλάνο στο βάθος, το Mediterranean Village Hotel Spa, που φιλοξενεί από φέτος την οργάνωση, ένας αναβαθμισμένος χώρος με πολλά περισσότερα facilities, εστιατόρια, επιλογές εστιατορίων, beach bar και φυσικά mini market. Με το transition zone ακριβώς πίσω από το θόλο που βλέπετε εκεί, με τον μπλε θόλο που βλέπετε, από το στις οθόνες σας. Και νομίζω ότι, Κωνσταντίνη, κάπου εδώ σιγά σιγά πρέπει να κλείσουμε για να έχουμε και τα αποτελέσματα, να ετοιμάσουμε τα αποτελέσματα. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε συντονισμένοι μαζί μας, από τον Γιάννη Κατοπόδη, τον Κωνσταντίνο Παπανικολάου, τον Πολυδεύκη Χατζιάρα και τον Θανάση Κουτσογιάννη. Καλό μεσημέρι και καλή εντάμωση σε λιγότερο από 2,5 ώρες πάλι στις γνωστές συχνότητες. livecoverage.gr και swimbikerun.gr. Και με αυτό το πλάνο του Ολύμπου ανανοούμε το ραντεβού μας στις 3 και 4 το απόγευμα. Καλό μεσημέρι σε όλους.